βοήθησε ο ανταγωνισμός αυτό των δύο ομάδων. Αλλά... μία ομάδα έσπρωξε τον άλλη. Αλλά όταν πήρε εσύ το πρωτάθλημα, εγώ έπαιξα κυπελούχο και το πήρα εγώ. Ήρθε ο Γκάλες μετά. Έγινε έφερα... το αντίστοιχο. Το 88 έφερα τον Μπρέλεβιτς. Έτσι. Ναι. Μια τεράστια μορφή. Του ελληνικού μπάσκετ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τεράστια και μπράβο. Έτσι. Μπράβο στον Μπάουκ που απέσυρε τη φανέλα του Μπρέλεβιτς. Μπρέλεβιτς μπασκετικό, στον Μπάουκ δεν πρόκειται να ξαναβρεθεί. Εγώ το είπα αυτό. Φίλος και και αυτέ οι μικρότητε, οι μαλακιούλε, α πούμε, δεν θέλω να εκφράζομαι. Συμφωνώ με τον Κώστα και το είπα και στην εκπομπή εγώ για τον Μπρέλεβιτς. Να σβήσουνε. Ο φίλο ο Ασλαμά τι είπε. Ότι πέρα από την Ελλάδα λέει δεν τον ξέρει κανείς τον Μπρέλεβιτς. Και γελούσαν και τα τραπέζια που βαράει φρουρόζε, φίλε. Δηλαδή μιλάμε για τεράστιο κόμπλεξ. Με κατάλαβε. Δηλαδή πώ εσύ παραδέχεσαι και μπράβο σου και προ τιμή σου λε μπράβο που αποσύρθηκε η Βανέλα. Πώ εγώ είπα. Ο Άρης ήταν ανώτερος, μας έπαιρνε τα πρωταθλήματα κύπελλα γιατί είχε παιχταρά τον Γκάλι το αυτό. Ναι, πώς είπα για τον Αραούχο την κολάρα έβαλε παρά τη στεναχώρια μου με την ΑΕΚ. Πώς είπα για τον Μακαμπού την κολάρα μας κάρχωσε στο 1-1. Ναι. Αυτός δεν πρόκειται να το πήρε, φίλε. Γιατί δεν ξέρω, γιατί έχει το σύνδρομο του δυτικού πολιτισμού, ξέρω εγώ. Πες μας τώρα τι έγινε εκείνη τη βραδιά. Μια και το έφερε. Και τώρα τι είσαι, αποκάλεσε, είπε κάπω κτλ. Δεν ξέρω. Για τον Σαλαμά. Ναι. Λοιπόν. Κόσμος πολλής ρωτάει και θέλει να ακούσει και την άλλη άποψη, γιατί ο Σλαμάς έχει εκφραστεί κατά καιρούς και τα λοιπά. Εντάξει, και με κάποιους φτάσου, 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 φτάσου. Γιατί εδώ λέει ψέματα, λες. Είπε ο Σλαμάς ότι πέρα από την Ελλάδα δεν το ξέρουν τον Μπρέλεβιτς. Δεν το θυμάμαι. Το είπε και ο Μπουγάτσας μετά από την πρώτη φορά που το είπε ο Σλαμάς. Βάλτε να δείτε. Εγώ είμαι εκεί. Εσείς βλέπετε αποσπάσματα. Εγώ είμαι εκεί όμως. Στην εκπομπή. Εντάξει, πάμε. Τέλος πάντων, τον Μπρέλεβιτς, άμα ρωτήσει έξω από την Ελλάδα, τον ξέρει κανένας. Καλά σοβαρά μιλάς. Ποιο το ξέρει, φίλε. Καλά σοβαρά μιλάς. Τον Μπρέλεβιτς. Καλά σοβαρά μιλάς. Να μου πεις για τον Ντίβατς. Να μου πεις για τον Ντίβατς. Βγήκε ο Λίβιγκστον. Βγήκε ο Κιμ Μπάρλου. Βγήκε ο Κόρβας από την Αμερική, από το NBA. Και κάνανε σχόλια για τον Μπρέλεβιτς. Καλά, ρε, τα συμπαίκτες του λες. Οι συμπαίκτες του σου λέει. Εγώ μαζί σου είμαι, αλλά λες τους συμπαίκτες του. Δηλαδή. Και για μένα, αν γίνει αφιέρωμα, θα βγουν όσοι παίζαμε στο Ισχυλό. Δηλαδή, ασφαλώς συμφωνεί ότι έξω από την Ελλάδα τον ξέρουν τον Μπρέλεβιτς. Επέζε στον Ισχυλό. Εγώ πιστεύω δεν τον ξέρουν, φίλε. Σε ρωτάω κάτι. Τον Μπρέλεβιτς δεν τον ξέρουν έξω από την Ελλάδα. Πώς το ξέρω. Ναι, ρε, Τάσο, αλλά λες, βγήκαν και μίλησαν για τον Πάνε, να είναι καλά, να είναι γερός ο άνθρωπος, μια χαρά ο άνθρωπος, πολύ ωραίος και μπράβο, στον Πάτο το έκανε αυτό. Για τους συμπαίκτες του λες. Τέλος πάντων, έχουμε και τον Νικολάκη.